Η δικαστική εξουσία που πρέπει να ακούει κιόλας, να κάθεται και να ακούει, επιβάλλεται να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Αυτή ήταν η αιχμή του Αλέξη Τσίπρα στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η οποία αποχώρησε από την αίθουσα της Γερουσίας στη Βουλή την ώρα που μιλούσε ο πρώην Πρωθυπουργός, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για όσα εκείνος καταλόγησε στη δικαιοσύνη για τους χειρισμούς σε σημαντικές υποθέσεις όπως οι υποκλοπές. Στις αδιανόητες για μια ευρωπαϊκή χώρα προσπάθειες παρακόλλησης των ερευνών της αρμόδιας ανεξάρτητης αρχής. Και στην αδυναμία των δικαστικών αρχών να εντοπίσουν 2 χρόνια τώρα τους υπευθύνους και να αποδώσουν δικαιοσύνη. Άμεση ήταν η αντίδραση της κυβέρνησης. Δίπλα στη λέξη θράσο στο λεξικό θα έπρεπε να μπει η φωτογραφία του κυρίου Τσίπρα. Λίγες μόλις ημέρες μετά την απόφαση σταθμό της ανεξάρτητης ελληνικής δικαιοσύνης να βγάλει τις κουκούλες από τους ψευδομάρτυρες της σκευωρίας της Νοβάρτης, ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αντί να απολογηθεί για τη συντεταγμένη εκστρατεία κυλίδωσης των πολιτικών του αντιπάλων, κάνει έμεσες υποδείξεις στη δικαιοσύνη για ενεξελίξη υποδιερεύνηση υποθέσεις. Η αποχώρηση της κυρίας Αδηλίνη από την εκδήλωση του Συμβουλίου της Ευρώπης τη στιγμή που ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξη Τσίπρας βρισκόταν στο βήμα θα πρέπει να εκλειφθεί όχι απλά σαν στιγμή αμηχανίας αλλά και ως θεσμική απρέπεια, ένδειξη αλαζονίας και δημοκρατικού ελλείμματος. Ο Αλέξης Τσίπρας εξαπέλυσε καρφιά και για άλλες υποθέσεις πέρα από τις υποκλοπές. Αντίστοιχη ολιγορία των αρχών εντοπίζεται τόσο στο δραματικό ναυάγιο της Πύλου αλλά και στο σιδηροδρομικό έγκλημα των Τεμπών. Είμαστε η 20η πιο θωρακισμένη δημοκρατική κοινωνία στον κόσμο. Οι εργασίες της ημερίδας έκλεισαν επεισοδιακά, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλη να επιχειρεί να παρέμβει και τον πρόεδρο της Βουλής να διακόπτει τη συνεδρίαση. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική εκδήλωση, εκδήλωση για το κράτος δικαίου. Κυρία Κωνσταντοπούλη, σας παρακαλώ. Μισό λεπτό τώρα. Διακόπτεται μια προγραμματισμένη εκδήλωση. Η κυρία Κωνσταντοπούλου θέλει να διαλύσει τη συνεδρίαση. Κυρία Τσίρλη. Όχι βέβαια, κύριε Τασούλα, δεν θέλω να διαλύσω. Να μην μετέχουμε σε αυτή την παροδία. Παρακαλώ να λήξει η συνεδρίαση γιατί δεν μπορούμε να παίξουμε το απαράδεκτο παιχνίδι της κυρίας Κωνσταντοπούλου.